Μπορούμε να τον πάρουμε τώρα. Α, είναι στη γραμμή μας. Με συγχωρείς, Δημήτρη, ένα λεπτό. Παρακαλώ, παρακαλώ. Είναι στη γραμμή μας ο Δήμαρχος της Μήλου. Δεν ξέρω αν μας ακούτε. Κύριε Δήμαρχε, με ακούτε? Εμείς σας ακούμε λίγο με αέρα, πρέπει να σας πω. Αλλά ξέρω ότι αυτήν την ώρα είστε στο λιμάνι, προσπαθώντας να τελειώσετε όλη αυτή την ιστορία που μας αναστάτωσε όλους. Καταρχήν, μπορείτε να μας πείτε τι έγινε? Ένα σκάφος βούλιαξε ανάμεσα Ερημόμυλο και Φαλκονέρα. Ήταν μια θαλαμιγός. Έβαναν 17 άτομα μέσα στη θαλαμιγό. Είναι όλοι καλά. Έχουμε δύο μικρούς τραυματισμούς. Πηγαίνουμε προς το κέντρο υγείας τώρα. Είναι μικροί οι τραυματισμοί. Και δεν έχουμε παραλάβει ακόμα τον δεύτερο τραυματία, γιατί έβαλε πολύ θάλασσα και θα τον παραλάβουμε από τα νότια του νησίου σε λίγη ώρα. Όλοι σε καλή κατάσταση, είναι εντάξει στην υγεία τους. Ωραία. Και αυτό το λέμε για να ακούσουν οι φίλοι τους και οι δικοί τους άνθρωποι, για να μην ανησυχούν. Είναι επισκέπτες, κύριε Δήμαρχε, ή ήταν επισκέπτες οι επιβαίνοντες στο πλοίο αυτό, σε αυτή τη θαλαμιγό? Η θαλαμιγός είχε φύγει από την νότια πλευρά της Μήλου και πήγαινε για σπέτσες. Μάλιστα. Και σε κάποιο σημείο ανάμεσα, σας είπα, κοντά στη Φαλκονέρα, κάποιοι σωλήνες έσπασαν και βούλιαξε το σκάφος. Δεν ξέρουμε τα αίτια ακόμα. Ναι. Το θέμα είναι ότι οι άνθρωποι πήγε το CZ2 και με μάζεψε τους ανθρώπους όλους. Είναι όλοι καλά στην υγεία τους. Πάμε για ένα έλεγχο στο κέντρο υγείας. Κινητοποιήθηκε το λιμεναρχείο και σκάφος άμεσα από τη Μήλο. Ωραία. Πλησίασαν το CZ και ένα φορτηγό πλοίο κοντά στο περιστατικό και μάζεσαν τους ανθρώπους. Κύριε Μικέλη, είστε ικανοποιημένος από την κινητοποίηση? Θεωρείτε ότι έγιναν όλα καλά και γρήγορα? Εντάξει, οι άνθρωποι σώθηκαν βέβαια, αλλά επειδή το ζείτε και συνεχίζετε να το ζείτε μέχρι και αυτήν την ώρα, θα ήθελα να σας ρωτήσω εάν είστε ικανοποιημένος από την παρέμβαση των αρχών μας στη συγκεκριμένη περίπτωση. Έγιναν όλα πολύ γρήγορα και έχει κινητοποιηθεί η περιφέρεια, το επαρχείο, ο Δήμος, το λιμεναρχείο πρώτα απ' όλα που πήρε σκάφος και έφυγε κατευθείαν για το περιστατικό. Έγιναν όλα και γρήγορα και όπως έπρεπε. Μάλιστα. Να σας αφήσουμε λοιπόν, αφού αυτήν την ώρα, όπως μας είπατε, πάτε το δεύτερο επιβάτη στο νοσοκομείο, στο κέντρο υγείας εκεί της Μήλου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Ελπίζω να τα ξαναπούμε σύντομα με κάτι πιο ευχάριστο, κύριε Δήμαρχε, και όχι με αυτήν την υπόθεση που πραγματικά μας συγκλώνει σε όλους. Τέλος καλό όμως, όλα καλά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Όπως το λέτε, όπως το λέτε. Τέλος καλό, όλα καλά. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.